Θα δώσουμε την καλημέρα μας τώρα στον Άλεκο του Κατσαιώνη, το οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαββόπουλο, καλημέρα. Τι κάνατε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, καλά, εσείς? Και εμείς καλά είμαστε. Παρακολουθούμε ταυτόχρονα και τις εξελίξεις, φυσικά και σε πολιτικό επίπεδο, με όλα αυτά που γίνονται, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τα συνδυάζουμε και με τον Άρη, με εξελίξεις που περιμένουμε πολύ σύντομα και στον ποδοσφαιρικό Άρη και στις οποίες ενδέχεται να έχετε κι εσείς μια κεντρική θέση, αν μπορώ να το πω έτσι, καθώς πληροφορούμαστε ότι ο πρώτος άνθρωπος που έσπευσε να ζητήσει τη βοήθειά του, αν θέλετε, ο κύριος Αρβανιτίδης, ο Νίκος Αρβανιτίδης, από την οικογένεια του Άρη, ήσασταν εσείς, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Έχει γίνει μια πρώτη κρούση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον Νίκο και με την ομάδα που έχει δίπλα του και με τους ανθρώπους που θέλουν να αναλάβουν τη στήριξη του Άρη. Mm-hmm. Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Δεν είναι ξεκάθαρα ακόμα τα πράγματα στον ουσιαστικό ρόλο τον οποίο θα παίξω, αλλά φαντάζομαι και οδηγούμαστε το να έχω ένα ρόλο κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη. Άλλωστε είναι αυτό που ξέρετε να κάνετε καλύτερα, γιατί οι σχέσεις, το αντικείμενό σας είναι το ποδόσφαιρο, ασφαλώς. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Καλά, ο ρόλος θα είναι τερματοφύλακας τώρα, τι... Καλημέρα, Χρήστα. Ο ρόλο είναι τερματοφύλακα. Μπήκα σφίνα, γιατί. Μπήκε σφίνα. Αδυνατισμένη σφίνα έμαθα. Έτσι ακριβώ. Κοίταξε, εμεί που έχουμε μεγαλώσει με κατσιαούνι κατά τα δοκάρια, είναι φυσιολογικό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι αυτά. Κατσιαούνι και μετά καρκαμάνι. Τον πρόλαβε μαζί, ήσασταν ένα διάστημα. Ναι, ναι, ένα διάστημα ήμασταν μαζί, βέβαια. Λειτουργήσαμε μαζί στο αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, για του παλιού. Όχι τόσο παλιού. Αριανού ξέρουν όλοι ότι ο Αλέκο Κατσιαούνι ήταν για πολλά χρόνια. Εγγύηση κατά το αλκοπός, με εξαίρεση τα μάτια με τον Ηρακλή που παίρνει κόκκινες. Έχω τον Ασλαμά μαζί μου γι' αυτό. Ναι, ναι, είχα μια τέτοια τάση. Είχα μια τέτοια τάση. Ναι, πραγματικά. Με τον Ηρακλή έφαγα κόκκινη κάρτα. Ο πιο Άγγλος Έλληνας γκολκίπερ σε χαρακτηρίζει ο Μάριος Ασλαμά. Ο Ασλαμάς μου τα λέει κατηδίαν. Έρχεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο ουσιαστικά. Από αυτή την κρούση που είχες και τις συζητήσεις που είχες κάνει με την πλευρά Αρβανιτίδη, γιατί φαντάζομαι ότι για να μην κοροϊδευόμαστε κιόλας, Αλέκο, είναι ο μπαμπάς Αρβανιτίδης προφανώς είναι και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος έστω συμβουλευτικά θα είναι δίπλα στον Νίκο Αρβανιτίδη. Κοιτάξτε, όποιος δεν το βλέπει αυτό, νομίζω ότι δεν βλέπει καλά, έτσι. Λογικό είναι ότι όταν μπαίνει ο γιος σε μια τέτοια προσπάθεια και όταν θέλει να αναλάβει τα ενία να διοικεί στον Άρη, ένας άνθρωπος με την εμπειρία του πατέρα του, νομίζω κάποια στιγμή θα, τουλάχιστον σε οικογενειακό επίπεδο, θα του πει πέντε πράγματα παραπάνω, θα του δώσει μια κατεύθυνση από την εμπειρία τη διοικητική που έχει όλα αυτά τα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Από αυτή την επαφή που κάνατε, από αυτά που συζητήσατε, τι είναι αυτό που αντιληφθήκατε, είναι ζεστός στην ενασχόλησή του με τον Άρη, στο πρόγραμμά του, στο πλάνο του, το όραμά του, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει, όπως αντιλαμβάνεστε τον κόσμο, και αυτό θέλει να ακούσει. Να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή πρέπει να βγει και η πλευρά του Νίκου Αρβανιτίδη να πάρει λόγο να ενημερώσει τον κόσμο του Άρη στα ΜΜΕ. Δεν μπορεί εγώ να κάνω τοποθετήσεις για λογαριασμό, γιατί άλλος ο ρόλος ο διοικητικός του κ. Αρβανίδη και άλλος ο δικός μου ρόλος. Πιστεύω ότι πρέπει να βρείτε άτομα από τη διοίκηση που θέλουν να εκπροσωπήσουν και να πάρουν την ομάδα στα χέρια τους για να βγουν να πούνε για τους στόχους και για αυτό που οραματίζονται για τον Άρη. Ναι, βέβαια θα το αναλύσουν το πλάνο τους στη Γενική Συνέλευση. Ναι, απλά το ρωτάω κύριε Κατσιόνη, γιατί για να πάρετε κι εσείς την οποιαδήποτε απόφαση, αν θα συμμετέχετε οριστικά σε κάποιο πόσο, προφανώς θα έπρεπε να έχετε πιστεί κι εσείς από αυτό που έχετε ακούσει. Για να είμαι σε αυτή τη θέση και να μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή μαζί σας, φυσικά έχω πιστεί για τις δυνατότητες που έχει η ομάδα, ώστε να αναλάβει τη στίχη του Άρη στα χέρια του. Ξέρετε, το βασικό θέμα όλων μας είναι το κατά πόσο οποιοδήποτε και αν αναλάβει, την επόμενη μέρα θα έχει τη δυνατότητα να έχει την ομάδα στη δεύτερη κατηγορία. Φαντάζομαι ότι προς αυτή την κατεύθυνση, για να εμπλέκεται η πλευρά Αρβανιτίδη, θα έχει μια σιγουριά, μια πίστη ότι η ομάδα θα καταφέρει και θα είναι στη δεύτερη κατηγορία. Αυτή την πίστη είναι κατά κόρον σε ημερία βάση. Στις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των ανθρώπων που θέλουν να αναλάβουν τη στήριξη του Άρη, θεωρούν δεδομένο ότι ο Άρης θα είναι στη Β' Εθνική. Αυτό θα γίνει όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να μπορέσουμε να προλάβουμε και τις αγωνιστικές εξελίξεις του Άρη. Γιατί ξέρετε, τα θέματα του Άρη αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ έντονη δραστηριότητα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πρέπει να έρθουν, ποδοσφαιριστές που πρέπει να ανανεώσουν συμβόλαια, να οργανωθεί τόσο γρήγορα το αγωνιστικό κομμάτι. Σε ό,τι αφορά τους παίκτες, σε ό,τι αφορά τον προπονητή, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία,
πρέπει να βρει τον οποιοδήποτε θα αναλάβει τον Άρη σε μια γενική εγρήγορση ώστε να προλάβει όλες αυτές τις διαδικασίες. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, για παράδειγμα, κύριε Κατσιανού, ότι από τη Δευτέρα το βράδυ, εφόσον ο Νίκος Αρβανιτίδης είναι αυτός που θα πάρει το ποδοσφαιρικό τμήμα και εφόσον εσείς φυσικά, όπως λέτε, θα είστε σε κάποιο πόστο στο αγωνιστικό, η δουλειά είναι απίστευτη αυτή που θα περιμένει τη σύνταξη. Σίγουρα, καθόμαστε κάτω και σκεφτόμαστε όλα αυτά που λέτε. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει ένα ρόστερ 15 ποδοσφαιριστών, οι οποίοι πρέπει να κάνουν ξανά καινούργιες συζητήσεις, να δούμε τρόπο να κάνουμε καινούργιες ανανεώσεις στα συμβόλαιά τους, συν το τι θα έρθει από καινούργια γενιά ποδοσφαιριστών στο σύλλογο για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το στόχο. Έχετε συζητήσει για budget, για δεδομένα τέτοια? Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν μπορείτε και να μας τα πείτε αυτά. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι βλέπω και ερωτήματα του κόσμου. Ναι. Περιμένει να μάθει. Περιμένει να μάθει τι πρεσβεύει η μία πρόταση, τι πρεσβεύει η άλλη, τι προοπτικές δίνει η μία πρόταση, τι προοπτικές η άλλη. Το αντιλαμβάνεστε και το νιώθετε νομίζω και καθημερινά. Γιατί η Θεσσαλονίκη ζείτε, Χαριλάου είναι το μαγαζί σας. Όλα αυτά τα. Κάτι, το μαγαζί μου το έκλεισε. Α, ναι. αυτό αποδεικνύει ότι πρόσεξε ότι μιλάμε με βάση αποκλειστικά την ενασχόλησή με τον Άρη και δεν έχουμε άλλα παρεδώσει, όπως πιθανόν μπορεί να σκεφτείτε κάποιοι. Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε κύριε Σταθήρη. Η ανασχόλησή μου αφορά σχολα... ουσιαστικά είναι γύρω από το ποδόσφαιρο. Έτσι, έχω μια σχολή τερματοφυλάκων, έχουμε δημιουργήσει κάποιες ακαδημίες. Υπάρχει δουλειά, δόξα τω Θεώ, σε καλό επίπεδο. Εδώ λέμε το πιο πιθανόν είναι ο αυριανός άνθρωπος που μπορεί να βγάλει τον Άρη από το τέλμα που έχει πέσει το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ λοιπόν, για να τα παίρνουμε τα πράγματα και να τα βάζουμε σε μια σειρά, ότι πέρυσι όλη τη χρονιά είχαμε μια διοίκηση από τον κύριο Κάλλας και τον αδελφό του Δημήτρη Καραϊτζίδη. Θεωρώ λοιπόν ότι η περσινή χρονιά ήταν μια πλήρης αποτυχία καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε δεύτερη χρονιά να τυραννιέται ο σύλλογος, να είμαστε 20 Ιουλίου, να μην έχουν πάρθει αποφάσεις, η ομάδα να σέρνει δεξιά και αριστερά, να μην έχουμε βρει ακόμα τον τρόπο σε ποια κατηγορία θα είναι η ομάδα. Έχουμε φτάσει 20 Ιουλίου και είμαστε μια ομάδα που πραγματικά δεν ξέρουμε πού αγωνιζόμαστε. Αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι ότι ποιος είναι αυτός που θα μπορεί να έρθει. Εμένα ουσιαστικά δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται Κάλλας, αν λέγεται Αρβανιτίδης, αν λέγεται Τσαλτίδης, αν λέγεται Σαββόπουλος, αν λέγεται Κατσιαούνης. Ποιος έχει τα ηχέγγυα αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είναι ο σύλλογος, να βρει τον τρόπο να βγάλει το κάρο από τη λάσπη. Ξεκάθαρα πράγματα. Η περσινή χρονιά σε όλους τους Αριανούς ήταν αποτυχία. Αποτυχία. Δεν γίνεται να είσαι Άρης, να είσαι στη Γάμα Εθνική και όλη τη χρονιά να μην είσαι μια φορά πρώτος. Ναι. Είπαμε να γίνει το αυτονόητο. Πάμε στη Γάμα Εθνική το σύλλογο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια επανακίνηση. Επανακίνηση σύλλογου δεν έγινε ποτέ. Καλά, με οι επιλογές που έγιναν πέρσι ήταν απίστευτες έτσι όπως πήγε η όλη κατάσταση. Ζήσαμε απείρως καλούς πράγματα. Ουσιαστικά σκεφτείτε, κύριε Τσαλτίδη, βάζετε το μυαλό σας όλη τη χρονιά το τι τραβούσαμε πηγαίνοντας στο Κοκκινόχωμα, πηγαίνοντας στα διάφορα χωριά, να μην μπορούμε ποτέ να χαρούμε τη μια νίκη και να μην μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσει πέρα στην Πασερεκού, λες και παίζαμε τη Ρεάλ. Καλά, και να σας πω και κάτι άλλο. Γυρίστε το μυαλό σας πίσω και πάτε στο τελευταίο μάτι της Ελευθερούπολης, που δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε την ομάδα της Ελευθερούπολης που κατέβαινε στο πρωτάθλημα με 13 ποδοσφαιριστές. Και να ερχόταν το παιχνίδι του Πανσερεκού με την δόξα δράμας κάποιο χ. Ακόμα θα είχαμε 100 τραυματίες στην Ελευθερούπολη και 150 συλλήψεις. Έτσι είναι. Δυστυχώς ο Άρης έχει μπει σε μια τέτοια κατάσταση. Χρειάζεται μια επανακίνηση πραγματικά. Αντιλαμβάνομαι ότι είστε πεπισμένος ότι η πλευρά του κυρίου Αρβανιτίδη μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι κοντά σε αυτή τη λογική. Δεν μπορώ να εγγυηθώ 100%, γιατί κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί. Καλά, ναι. Εντάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά βλέπω μπροστά μου κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο, κάτι νέο, κάτι δυνατό που έχει και όραμα, έχει και πρόγραμμα, έτσι και έχει οικονομική επιφάνεια. Γιατί από ό,τι ξέρετε ο κύριος ο Νίκος ο Αρβανιτίδης είναι μόνος, έχει μια τετράδα, πεντάδα ανθρώπων από δίπλα του που έχουν και αυτή τη δικιά τους οικονομική άνεση και μπορούν ουσιαστικά να σηκώσουν και όλο το οικονομικό βάρος του συλλόγου. Αυτούς φαντάζομαι, κύριε Κατσόνη, δεν τους γνωρίζατε, τώρα τους γνωρίσατε αυτούς. Ναι, τώρα είχα τις πρώτες επαφές, δεν τους γνώριζα, έτσι. Ναι. Από ό,τι φαίνεται από αυτά που μας λέτε, εφόσον από την Δευτέρα ο κύριος Αρβανιτίδης πάρει την ομάδα, αγωνιστικά θα είστε σε θέση να τρέξετε γρήγορα κάποια ζητήματα? Ναι, έχουν γίνει πρώτες συζητήσεις με ποδοσφαιριστές, υπάρχει το αθλητικό κέντρο.
Στα 3-5 πηγάδια, όπως πληροφορηθήκαμε. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν επιτάσσει κάτι διαφορετικό για μια ομάδα με τα προβλήματα που έχει ο Άρης. Πρέπει να είμαστε κοντά στην ομάδα αυτό το διάστημα, γιατί τα θέματα θα είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει να γίνονται μετακινήσεις, να ανεβαίνουν παίκτες, να κατεβαίνουν παίκτες. Και είναι κοντινή απόσταση. Ναι. Ναι, είναι κοντινή απόσταση και θα βόλευε πολύ καλύτερα. Έχουμε και κρίση και τώρα. Πού να τρέχουν, έχουμε κρίση. Τα μέσα ενημέρωση δεν έχουν λεφτά για αποστολές. Ναι, οπότε... Το κάνουμε και για εσάς, κύριε Σταντή. Το κάνουμε και για εσάς. Φαντάζομαι να πηγαίναμε σε καμιά Γερμανία. Βέβαια. Αφήστε εδώ πέρα. Οι εφημερίδες ξανά, έξοδα. Εδώ κοντά όλο θα γίνει. Εμείς έχουμε χορηγό βέβαια που μας τα καλύπτει και αριανό κιόλας, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Κύριε Κατσιάωνη, μήπως να σκεφτείτε καλύτερα να πάτε στη Γερμανία. Διότι με αυτή την κρίση δεν θα έχετε κανένα δημοσιογράφο εκεί, οπότε θα έχετε χύσει το κεφάλι σας. Μα όχι, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι κρυφά, κύριε Σταυρόπουλο. Εμείς θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια στο σύλλογο, να ξέρει ο κόσμος, να ενημερώνει τα κρυφά. Χαριτολογώντας το λέω φυσικά. Χαριτολογώντας το λέω, εντάξει, εννοείται γιατί. Είναι μουλοχτός, το λέει επίτηδες, επειδή έχουμε κλείσει με χορηγό όπου και να πάμε. Έχουμε χορηγό δηλαδή για την προετοιμασία για να έρθει μόνος του, γι' αυτό το λέει. Αλλά τέλος πάντων. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει, αντιλαμβάνεστε και τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Και φαντάζομαι γι' αυτό και δεχτήκατε να μας μιλήσετε σήμερα, ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Δεν ενημερώνεται τον δημοσιογράφο, ενημερώνεται τον κόσμο του Άρη. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ανάγκη έχει ο κόσμος του Άρη να μάθει ορισμένα πράγματα, έτσι. Γιατί παρακολουθούμε και το τελευταίο διάστημα κάποια πράγματα και κάποια γεγονότα, ειδικά από κάποιες εφημερίδες της πόλης, έτσι, μια ανοιχτή υποστήριξη υπέρ του Κάρας, που εγώ δεν θα πω να κάνω κριτική το πώς πρέπει να σκεφτεί ο καθένας, έτσι, αλλά το να είσαι αμερόληπτος και να δίνεις μια κατεύθυνση του κόσμου του Άρη μέσα σε λογική ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρει τη Δευτέρα και ποιο να ψηφίσει, νομίζω αυτό είναι πιο δημοκρατικό. Το να βγαίνουν κάποιες εφημερίδες και ουσιαστικά εδώ και 20 μέρες να βομβαρδίζουν αρνητικά το σχήμα του Νίκου του Αρβανιτίδη, χτυπώντας τον πατέρα του, νομίζω ότι είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Εντάξει, να ξέρετε, απ' την άλλη υπάρχουν και άλλοι που χτυπάνε τον Καλαϊτσίδη. Υπάρχουν αυτοί δυστυχώς και στο δικό μας συνάδελφο. Υπάρχουν όλοι. Χρυσανθέ, άκουσε με λίγο πώς θα ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Χτυπάνε τον κύριο Καλαϊτσίδη, τον κύριο Κάλλας, γιατί ένα χρόνο δώσαν δικαίωμα να χτυπηθούν. Δεν το χτυπάνε αόριστα, έτσι. Όταν λοιπόν ο κύριος Κάλλας θέλει να διοικήσει από το Μαϊάμι ή από το Λος Άντζελες την ομάδα, όταν εγώ καίγομαι, όταν εγώ χάνω στο κοκκινόχωμα ή δεν μπορώ να κερδίσω μια ομάδα και φεύγουμε κατεβασμένο το κεφάλι και ο κύριος Κάλλας είναι στην Αμερική και ήρθε μόνο μία φορά όλη τη χρονιά για να δει τι ακριβώς γίνεται στην ομάδα, εντάξει, και κάποιοι άλλοι, ο κύριος Λάσκαρης στο τελευταίο διάστημα έρθει στον Άρη 5 φορές, ο κύριος Παθανασάκης στον Ηρακλή ανά μήνα εμφανιζόταν στο γήπεδο του Ηρακλή. Δηλαδή, θα σας πω το εξής. Θα σας πω το εξής. Για μένα, όσον αφορά τον Κάλλας, σημασία έχει το οικονομικό. Όσον αφορά όμως την διαχείριση της ομάδας και το αγωνιστικό αποτέλεσμα, πάλι ο Κάλλας το χρεώνεται, έστω και αν ήταν εδώ μια φορά, όπως είπατε. Γιατί επέλεξε τον αδερφό του ως επικεφαλή του όλου εγχειρήματος, του ποδοσφαιρικού τμήματος, του όλου εγχειρήματος, όχι μόνο του ποδοσφαιρικού τμήματος, του ποδοσφαιρικού τμήματος, ναι, όσο τότε, της ΠΑΕ της παλιάς, έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ, δηλαδή όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και διοικητικά, και το αποτέλεσμα, έστω κι αν το αποτέλεσμα το αγωνιστικό δεν συνάδει με την οικονομική τους προσφορά, που είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος έβαλε χρήματα, έτσι, γιατί υπήρχε και η προηγούμενη διοικητική κατάσταση, που βλέπουμε τα αποτελέσματα τώρα και βλέπουμε τις ανακοινώσεις του Εραστέχνη. Το αποτέλεσμα λοιπόν, το αγωνιστικό, το χρεώνεται 100% η πλευρά του Καλαϊτζίδη, και γι' αυτό το κομμάτι φυσικά και πρέπει να ασκηθεί κριτική και την έχουμε ασκήσει και εμείς, και έχει αποτύχει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μα ακριβώς αυτό. Εγώ δεν αναφέρθηκα πριν σε αυτό όμως. Αναφέρθηκα στο συνολικό, που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και από τη μία και από την άλλη πλευρά, δεν αναφέρομαι στον κύριο Αρβανιτίδη τώρα, γιατί. Στοχευμένα υπάρχει από άλλους ανθρώπους για τον κύριο Καλαϊτζίδη. Αλλά θα πρέπει να αποδίδουμε το σωστό. Το σωστό λοιπόν είναι το εξής. Οικονομικά, ναι, ο κύριος Κάλλας πρόσφερε, αλλά αγωνιστικά απέτυχε και μάλιστα απέτυχε παταγωδός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί κανένας να το αντικρούσε αυτό. Ναι. Να σου πω κάτι. Έχω κάνει ένα προφίλ μιας λογικής του κυρίου Κάλλας. Και έχω βάλει συνέπεια στα υπέρ του, συνέπεια στο οικονομικό κομμάτι και καλό προφίλ. Λοιπόν, η συνέπεια στο οικονομικό κομμάτι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Ότι ο κύριος Κάλλας έβαλε ένα ποσό σημαντικό για να λειτουργήσει η ομάδα. Σωστά. Μια ομάδα που οι ανάγκες ήταν πολύ χαμηλά, γιατί η ομάδα ουσιαστικά ήταν μια ομάδα γάμα εθνικής. Μισό εκατομμύριο έχει βάλει με βάση τον Εραστέχνη. Και με μνημόνιο, που έχει υπογραφεί από τον ΑΣ, τα λεφτά αυτά τα παίρνει πίσω.
Ναι. Θα διεκδικήσει το ακέραιο όλα. Σε περίπτωση που ανέβει η ομάδα στη Β' Εθνική, αυτό το οποίο προβλέπεται και το έχουμε πει, ό,τι το λέμε τώρα, αυτό το οποίο προβλέπεται είναι είτε να του τα δώσει ο επόμενος που θα αναλάβει την ομάδα, ωραία, λοιπόν, ή να τα μετοχοποιήσει. Ξέρετε κύριε Τσαρτίδη, το ποδόσφαιρο είναι business. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο έχει ρίσκο. Πάω, κάνω μια επένδυση σε μια ομάδα, δεν μου βγαίνει το αγωνιστικό, κάνω την αποτυχία μου, παίρνω τα πράγματά μου και σηκώνομαι και φεύγω. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι, επί της ουσίας δεν μπορεί. Προσέξτε λίγο για να πούμε και κάτι για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Μπορεί ο Εραστέχνης και ο Κάλλας να το έχουν συμφωνήσει αυτό, αλλά δεν προβλέπεται από πουθενά και δεν μπορεί κανένας να αναγκάσει τον οποιοδήποτε Αρβανιτίδη, Παπακοσταντίνου, Ζαμπέτα, Κατσιαούνη, λέω τέσσερα ονόματα της επικαιρότητας, να πληρώσει αυτά τα λεφτά στον κύριο Κάλλας. Αυτός που του τα χρωστάει, αν του τα χρωστάει, γιατί είναι και θέμα νομικής ερμηνείας, είναι ο Εραστέχνης. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ακριβώς τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, γιατί δεν έχουμε κανένα όφελος από κανέναν. Άρα έχετε δίκιο, για να το τελειώσω, να απαντώ στο σχολείο σας, ότι έχετε δίκιο. Είναι ρίσκο το ποδόσφαιρο και ειδικά όταν είναι τρίτη εθνική. Μα ξέρουμε ότι υπάρχουν επιχειρηματίες που μέσα από το ποδόσφαιρο έχουν χάσει εκατομμύρια. Και ξέρουμε αυτός που είναι έξυπνος επιχειρηματίας και ο έξυπνος άνθρωπος που ξέρει να χειριστεί τα πράγματα γύρω από το ποδόσφαιρο μπορεί να φέρει κέρδη. Εγώ θα έλεγα βέβαια ότι θα ήταν καλό όσοι άνθρωποι έχουν βάλει χρήματα στον Άρη να μην τα χάνουν. Με κάποιο τρόπο να καταφέρνουν να βοηθήσουν το σύλλογο και ο σύλλογος θα τους βοηθήσει όποτε μπορεί. Δεν ξέρω αν είστε άλλης άποψης. Δεν πρέπει να τα χάνουν τα χρήματά τους. Ναι. Συμφωνώ κι εγώ. Συμφωνώ κι εγώ. Εντάξει. Άλλο να είναι αυτό και άλλο να έχουν δημιουργήσει μνημόνια επάνω στη λογική που θα διοικήσουν το σύλλογο. Mm-hmm. Έχει τεράστια διαφορά. Αν ουσιαστικά εγώ ήμουν ο Νίκος Αρβανιτίδης και μου δονόταν ποτέ ευκαιρία να διοικήσω τον Άρη και να πάρω τον Άρη στα χέρια μου, τα 200.000 ευρώ που έχει βάλει ο κύριος Κάλλας για την εκαθάριση, επειδή αφορά όλο το σύλλογο, ίσως αυτό το ποσό θα το έδινα. Αναφορικά με την εκαθάριση λέτε. Ναι. Α, είναι σημαντικό. Γιατί αυτό που είναι ένα κομμάτι που αφορά όλο τον Άρη σε συνέχεια. Mm-hmm. Έτσι, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που το ξέρετε καλύτερα. Που δεν είναι δικά του χρέη, τέλος πάντων, του ανθρώπου. Mm-hmm. Έχετε έτσι, δίκιο. Έτσι, και σας τιμά που το λέτε. Γιατί να σας πω, κύριε Τσαρτίδη, εγώ έχουμε ζήσει κάποια πράγματα στον Άρη το τελευταίο διάστημα που μας έχουν βγάλει εκτός λογικής. Δεν μπορεί να υπάρχουν στον Άρη ένα, δύο, τρία μνημόνια. Να υπογράφει ο κύριος οικονόμου, κάποιος άλλος να υπογράφει κάποιο άλλο, να μην ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ, έτσι, για να προστατευτεί μια κατάσταση. Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Οι σχέσεις με τον Εραστέχνη νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Κοιτάξτε, και εκεί που βλέπουμε, εμείς έχουμε μια λογική και από αυτά που έχω ζητήσει με τους ανθρώπους του κυρίου Αρβανιτίδη, έτσι, ότι είμαστε ανοιχτοί να δούμε και τα άλλα τμήματα του Άρη. Ξέρουμε ότι ο ΤΑΠ στο Βόλο έχει τεράστια προβλήματα. Ξέρουμε ότι ο Εραστέχνης έχει τα δικά του οικονομικά προβλήματα. Μπορούμε να πάμε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Μπορούμε να πλησιάσουμε ανθρώπους. Να βρούμε άτομα, να χτίσουμε τον Άρη σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, χαιρόμαστε που ο κύριος Λάσκαρης εμφανίστηκε αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που πρέπει να βλέπουν συνολικά όλο το σύλλογο. Καλά, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο Άρης είναι ένας τόσο σεράσιος σύλλογος, έτσι, που δεν του αξίζει να έχει αυτή τη μεταχείριση. Και δεν μπορεί μια ομάδα που κατεβάζει 30.000 στο ΆΚΑ και 8.000 στο Μάντσεστερ και σε κάθε Κυριακή να έχει 1.000 οπαδάκια σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα να ταλαιπωρείται και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται στο σύλλογο. Η αποτυχία αγωνιστική είναι δεδομένη. Δεν μπορούμε να διοικήσουμε ένα σύλλογο όπως είναι ο Άρης από την Αμερική. Πώς θα το κάνουμε? Υποσχέθηκε να φέρει Γερμανούς, υποσχέθηκε να φέρει τεχνοκράτες. Ό,τι θα φέρει. Ανταυτού μας έφερε τον κύριο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Πυρικού, για να ηγηθεί του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα ενοχλούν, αυτά τα πράγματα πειράζουν. Και για εμάς, χθες που είμαστε Αριανοί με τη λογική του Άρη, έτσι, κάποια πράγματα βλέπουμε ότι μικραίνουν κάθε μέρα το σύλλογο. Αν δεν μπορεί ο κύριος Αρβανιτίδης να πάρει τα ενία στα χέρια του, ας εμφανιστεί κάποιος άλλος. Ο κύριος Καλατζήρης όλο αυτό το διάστημα κατάφερε να είναι κόκκινο πανί σε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι. Μέσα από τον Άρη και με τα δικά του προσωπικά του θέματα έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στο σύλλογο. Λένε μέλη του ΑΣ τον κύριο οικονόμου να κάνει, να βρει έναν τρόπο και να πει ότι το θέμα του κυρίου Αρβανιτίδη, το θέμα που έχει δημιουργηθεί με κάποιο παιχνίδι, ότι είναι καθαρά προσωπικό του θέμα. Και ο κύριος οικονόμου λέει όχι. Εδώ τι είμαστε, για να προστατεύουμε κάποιους ανθρώπους ή να προστατεύουμε το σύλλογο?
Για ξαναπείτε το αυτό. Λένε κάποια μέλη του Συμβουλίου του Εραστέχνης στον κύριο Οικονόμου, τι είπατε, να πει ότι η περίπτωση του κυρίου Αρβανιτίδη είναι προσωπικό ζήτημα. Είναι προσωπικό ζήτημα, δεν εμπλέκεται το άριστο πουθενά. Είναι γιατί τον ελέπλεξε κανένα. Το κύριο Οικονόμου δεν βγάζει την ανακοίνωση. Ναι. Μισό λεπτά. Σε λίγο σε περιπέτειες. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Μισό λεπτάκι μόνο, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Είμαστε πάντα στη συζήτηση με τον Αλέκο τον Κατσιαόνι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις. Ίσως το μόνο που θα πρέπει να σημειώσουμε όσοι δεν μας ακούγατε όλο το προηγούμενο διάστημα είναι ότι είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα βρίσκεται στην ομάδα του κύριου Αρβανιτίδη. Σε περίπτωση βέβαια που τη Δευτέρα ψηφιστεί από το σώμα. Λέγατε σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την παρουσία του κυρίου Αρβανιτίδη και μια, από ό,τι κατάλαβα, ένα θέλω εντός εισαγωγικών κάποιων μελών του Ερασιτέχνη να προστατευτεί από όλη αυτή την επίθεση που δέχεται για τους δικούς του, για το θέμα με το Βέρεια Ολυμπιακός, αν καταλαβαίνω σωστά, έτσι. Ναι. Και υπήρξε μη άρνηση από την πλευρά του Εραστέχνη στο να εκδώσει μια ανακοίνωση, μας είπατε. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Εδώ ο φίλος 883. Όλα αυτά όμως, Χρήστα, για να έχει μια συνέχεια αυτό που έλεγα. Έτσι. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στο σύλλογο. Κανένας δεν μπορεί να είναι πάνω από το σύλλογο. Εντάξει, το σήμα του Άρη πρέπει να είναι τόσο ψηλά που δεν μπορεί να το κουμπώσει κανένας. Έτσι είναι. Βέβαια, να πω και κάτι εδώ σε συνδυασμό με αυτό το μήνυμα του 883. Επειδή το ξέρετε κι εσείς, είστε της πιάτσας, δεν είστε άνθρωπος χθεσινός. Ακούγεται αυτό, τις σχέσεις με τον Ολυμπιακό, το ένα, το άλλο κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στάμπα ο κύριος Αρβανιτίδης στον Άρη πρέπει να την αποτινάξει. Και βέβαια αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πράξεις. Γιατί ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που πάντα θα μιλάνε και θα λένε, θα υπάρχουν πάντα. Φαντάζομαι όμως ότι του έχετε μιλήσει. Πιστεύετε ότι όλα μέσα στο ποδόσφαιρο είναι σε αγγελική μορφή φτιαγμένα? Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί δεν το έχω επιτελέσει μόνο δημοσιογραφικά, το έχω επιτελέσει και από άλλα ποσοστό στο ποδόσφαιρο. Ξέρω πάρα ακριβώς, πολύ καλά τι συμβαίνει. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι διαφορετικό να διοικείς και διαφορετικό να είσαι αντιπολίτευση και να μιλάς για αυτόν που διοικεί. Το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, γιατί έχετε περάσει. Και φαντάζομαι καταλάβατε την τεράστια διαφορά που υπάρχει. Το να είσαι αυτός που διοικεί και πρέπει να κάνει μια μεταγραφή με αυτόν που βλέπει απ' έξω και λέει καλά, γιατί δεν παίρνουν τον Κατσιαόνι που είναι τερματοφυλακάρα. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν άλλα πράγματα και θα υπάρχουν και συμμαχίες. Το ζητούμενο είναι. Έτσι ακριβώς. Που θέλουμε να το μεταφέρετε, εντάξει, το έχουμε πει και εμείς, ότι φαντάζομαι ότι ξέρει ο κύριος Αρβανιτίδης ότι είναι άλλο η Βέρεια και άλλο Άρης. Όπως φαντάζομαι το έμαθε και ο κύριος Καλαϊτζίδης. Ότι είναι άλλο Βέρεια και άλλο Άρης. Μα έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θέλω να μπω σε μια διαμάχη μεταξύ οικογένειας Καλαϊτζίδη και οικογένειας Αρβανιτίδη. Εμένα αυτό με αφήνει παντελώς αδιάφορο. Εμένα με ενδιαφέρουν τα συμφέροντα του Άρη. Ξεκάθαρη εικόνα. Αν θέλουν να μαλώσουν για οτιδήποτε έχουν προσωπικό, ας πάνε σε άλλα χειρώνα. Καλά, εδώ μιλάμε για Άρη. Μα να σας πω κάτι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από ανθρώπους που πρέπει να τρέξουν γρήγορα το αγωνιστικό. Ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει. Ο Άρης ειδικρώνεται μέρα με την ημέρα που περνάει. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι, και να σας πω και κάτι. Εγώ χαίρομαι που μιλάτε ανοιχτά. Δηλαδή, κάποια στιγμή πιστεύω έναν άνθρωπο και τον στηρίζω. Μα η ξύλινη γλώσσα χρήσαμε στον Άρη πρέπει να σπάσει κάποια στιγμή, έτσι. Πρέπει να μην τρέπεται κανένας να λέει πράγματα. Την άποψή σας λέτε, εντάξει. Μπορεί να χρεωθώ κάτι, το πιστεύω και το υποστηρίζω. Το να προσπαθώ συνέχεια να διεισδώ μέσα σε πράγματα με τρόπους ανήθικους, εμένα δεν μου αρέσει η ζωή με αυτό το πράγμα. Και όταν μιλάμε για τον Άρη, αυτό γιγαντώνεται και γίνεται πιο δυνατό και πιο μεγάλο. Ο φίλος 883 λέει, σας αποκαλεί και με το μικρό σας όνομα, δεν ξέρω αν σας γνωρίζει κιόλας, και το Ολυμπιακός πρώτος και εμείς δεύτερη πειράζει όμως, λέει Αλέκο. Μα να σας πω κάτι, δεν θα πούμε σε αυτή τη λογική. Εμείς πρέπει να κάνουμε, να κοιτάξουμε να οργανώσουμε το σύλλογό μας. Εντάξει. Ο Άρης έχει ανάγκη από οργάνωση, από ανθρώπους που μπορούν να το βοηθήσουν. Το αν ο Άρης βγει πρώτος, βγει δεύτερος, βγει τέταρτος, θα βγει μέσα από αγωνιστικές διαδικασίες. Να έχει μια ομάδα αξιόλογη, να έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν ποδοσφαιρικό κύρος, να γίνει οργάνωση σε αυτό το επίπεδο, ώστε ο Αριανός να μπορεί την Κυριακή να σηκώνει και να σκέφτεται να λέει παίζω Άρης Παναχαϊκή, να πάω από την ομαδάρα μου. Όχι παίζω Άρης Καμπανιακός και χάνω 3-0 στο Καφρατζόγλου με 10.000 κόσμο. Μην τρελαθούμε λοιπόν. Ένα πράγμα που εντάξει, πρέπει... γιατί ωραία είναι όλα τα πλάνα και όλα τα αεροπλάνα κάποια στιγμή, αλλά αξία και πραγματικότητα είναι η αγωνιστική εικόνα της ομάδος. Ναι, το αποτέλεσμα είναι που μετράει.
Εντάξει, δηλαδή αυτό που νιώσαμε φέτος σαν Αριανοί, άμα θέλουμε να το ζήσουμε και άλλη χρονιά, εντάξει, τι να πω. Είμαστε μαζοχιστές ή δεν βλέπουμε τα πράγματα αληθινά. Δεν μπορεί να έχουμε ένα καλαϊτζίδι όλη τη χρονιά και να έχει τέσσερις διαφορετικούς λόγους μες στην ομάδα. Πρόεδρος, προπονητής, μάνατζερ, γενικός αρχηγός. Τα 250 χιλιάρικα που χρεώθηκε ο σύλλογος αφορά πέντε ποδοσφαιριστές που έφερε ο κ. Καλαϊτζίδης στην ομάδα. Ελοντούλου, ο Σανιά, ο Καλογέρης, ο Γεωργιάδης και με ξεφεύγει και το άλλο το όνομα. Εντάξει, και ουσιαστικά δεν μπορέσαμε τελευταία αγωνιστική να κερδίσουμε μέσα στην Ελευθερούπολη. Και μπήκε ο κόσμος του Άρη σε περιπέτειες να μαλώνει με τα ΜΑΤ και να έχουμε αυτές τις συνθήκες που έχουμε. Και μας μιλάνε για πετυχημένη χρονιά. Ε, όχι κυρία μου, δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Πετυχημένη χρονιά. Δεν μιλήσε κανείς για επιτυχημένη χρονιά. Πετυχημένη χρονιά, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Γάμα δυτική έμεινε η ομάδα. Τι πετυχημένη χρονιά. Ναι, γιατί σε ένα κανάλι όταν φιλοξενήθηκα στην Σαλτίδη προσπαθούσαν να μας περάσουν και να μας μίσουν ότι η χρονιά ήταν πετυχημένη. Και λέω, αν υπάρχει πετυχημένη χρονιά, ο Άρης δίνει σε αυτή την κατηγορία να υπάρχουν στιγμές που είναι 7 στην βαθμολογία, να μην είναι ποτέ πρώτος και να βγω δεύτερος. Εάν αυτό είναι επιτυχία, εγώ τι να πω λοιπόν από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Θα τρίζω τα κόκκαλα των Αριανών, προς Θεού. Είμαστε εδώ, έχουμε γνώσεις και βλέπουμε ορισμένα πράγματα. Ο κύριος Καλαϊτζίδης υποξίωσε όλες τις ομάδες K15, K17, K19. Είναι στα δικαστήρια με τον Πασχαλή και τον Οικονομίδη, με δύο παλέμαχους ανθρώπους που έχουν προσθέσει στον Άρη. Τι είναι ο Άρης, κύριε? Τι είναι ο Άρης, παιχνιδάκι στα χέρια σου? Όχι. Ο Άρης υπάρχει εδώ και 101 χρόνια. Έγραψε δικά του ιστορία. Τι είναι αυτά που γίνονται στο σύλλογο? Είναι δυνατόν να παρακαλάμε τον κύριο Καλαϊτζίδη, εγώ και ο κύριος Κούης, να αποσύρει τη μήνυση εναντίον του Πασχαλή και Οικονομίδη, επειδή λέει δεν λειτουργήσαν καλά στις ακαδημίες και πάλι ο κύριος Καλαϊτζίδη και απαξιώνει τα παιδιά που φοράνε τη φανέλα του Άρη και λένε ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει K17 και K19. Ποιος τον έδωσε το δικαίωμα αυτό? Και τα παιδάκια φεύγουν σαν τα τρελά ποντίκια και βγάζουν τις φανέλες του Άρη και κλαίνουν στις γωνίες. Αυτό είναι συμπεριφορά. Και δεν είναι, ξέρετε, ότι θέλω να κερδίσω κάτι ή να κερδίσω μια εντύπωση για να πάρει μια ψήφο παραπάνω ο Νίκος Αλβανιτίδης. Αλλά κάποια στιγμή η συμπεριφορά όταν είναι πάνω στον Άρη πρέπει να έχουν τον δικό τους λόγο. Παρακαλάμε τον κύριο Κάλλας όλη την χρονιά να βγάλει τα δικαστήρια τον Πασχαλή και τον Οικονομίδη. Και ο προπονητής του Άρη ή ο πρόεδρος του Άρη σέρνει τα παιδιά του Άρη στα δικαστήρια. Ε, όχι λοιπόν, δεν θα τραβάμε στον Άρη. Τέσσερις διαφορετικούς ρόλους όλη τη χρονιά, ο κάμπος δεν μπορούσε να πάρει πτυχίο και τον έφαγε. Μην τρελαθούμε τώρα. Και ξέρετε γιατί βγάζω αυτή την αγανάκτηση? Γιατί τα πράγματα στον Άρη δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή. Αν ουσιαστικά, το έχουμε πει χιλιάδες φορές στο ποδόσφαιρο, κύριε Τσαλτίδη, δοκάρει και μέσα είσαι μάγκος. Δοκάρει και έξω έτσι, είσαι αποτυχημένος. Έτσι. Και δυστυχώς το σου του Κάλλας και του Καλαϊτζίδη πήγε δοκάρει και έξω. Ξεκάθαρα πράγματα. Και ξεκάθαρες κουβέντες. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ το παιχνίδι. Μάλιστα. Ε, νομίζω είστε ξεκάθαρος. Θα διαφωνήσω. Ορίστε. Είστε ξεκάθαρος, θα διαφωνήσω στο θέμα του Κάμπος. Ότι εκεί δεν νομίζω ότι το θέμα με το δίπλωμα ήταν θέμα του Καλαϊτζίδη. Με βάση και την έρευνα που κάναμε και με την ΕΠΟ κτλ. Η ευθύνη είναι αυτών των ανθρώπων που τον έφεραν χωρίς να πούν στον κόσμο, ενώ το ξέρανε, ότι δεν μπορεί να καθίσει στον πάγκο. Εκεί είναι άλλο το ζήτημα. Θα μου πεις να βρίσκονταν ένας τρόπος. Κύριε Τσαλτίδη, ναι. Όταν ουσιαστικά ζητήσαμε σαν Αριανοί να δώσουμε τις τύχες του ποδοσφαιρικού τμήματος στον κύριο Καλαϊτζίδη, τον είπαμε κάνει το αυτονόητο και κάνει το ποδοσφαιρικό ότι 1+1 κάνει 2. Ο κύριος Καλαϊτζίδης ποδοσφαιρικά στον Άρη έκανε το 1+1, 0. Μπορεί να ακούγονται βαριά. Είναι πραγματικότητα και είναι πραγματική εικόνα που υπάρχει αντίληψη στο πώς λειτουργήσε η περσινή χρονιά στον Άρη. Κυκλοφορείτε, δείτε μέσα στην πόλη. Όλοι είμαστε μεταξύ μας. Βγείτε έξω. Ντροπή είναι να παίρνει ένα παιδάκι και να ρωτάει πού σε ποια κατηγορία παίζουν. Ντροπή είναι να έχουμε κρύψει τις φανέλες του Άρη στα ντουλάπια μας. Και σας το λέω και πάλι, ευθέως, δεν κάνω προπαγάνδα υπέρ του Αλβανιτίδη. Εντάξει, κάνω έκκληση λοιπόν. Όποιος μπορεί άλλος κύριος να εμφανιστεί, ας πλησιάσουμε τον κύριο Λάσκαρη. Να του δώσουμε ένα δικαίωμα να καταλάβει ότι ο Άρης δεν είναι μόνο η ΚΑΕ. Ο κύριος Σφυρίς, ο κύριος Ρούς, ο κύριος Αρβανίτης. Ας καταλάβουν, ας ανοίξουν τον άνθρωπο λίγο χώρο, να δει ότι υπάρχει και ένας ανθρωπικός Άρης. Μακάρι να έχει τέτοιος άνθρωπος.
και να τον υποστηρίξουμε όλοι και να πάμε αφήσουμε... και να είμαστε με τα τον αφήσουμε... και να φωνάζουμε υπέρ του Άρη. Ας τον αφήσουμε τον κύριο Λάσκαρη να κάνει τη δουλειά του στον μπάσκετ, γιατί θα πηγαίνει πολύ καλά ο άνθρωπος, μην τον μπλέξουμε με το ποδόσφαιρο. Μα γι' αυτό το λέω, Χρήστα. Επειδή φαίνεται ότι ένας άνθρωπος έχει οικονομική επιφάνεια τεράστια, εντάξει, ας δει ότι ο Άρης είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Σεβαστό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πορεία του μπάσκετ. Και με αυτά που γίνονται, με τέτοιες συνθήκες και με τέτοιες αντιλήψεις μπορεί να πάει και ο Άρης στον ποδόσφαιρο μπροστά. Και όχι αν είναι σε κάποιο άρμα, και άμα τα άρματα ξέρετε είναι για το στρατό και για να κάνουν παρελάσεις της δράσης στα καρναβάλια. Ναι, εντάξει, αλλά αυτά διαφεντεύουν το ελληνικό ποδόσφαιρο χρόνια τώρα, κύριε Κατσιανούνη, και εσείς ποδόσφαιρο. Θα σας πω κάτι, κυρία Σαββόπουλε. Το ξέρετε, το μην κοροϊδευόμαστε. Δυστυχώς, ευτυχώς αυτό είναι το παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Ή το δέχεσαι, δεν το δέχεσαι. Και δεν λέω εγώ πάλι ότι θα πάω σε ένα άρμα, αλλά όταν γίνονται όλες αυτές οι διαργασίες. Και όταν γίνονται όλες αυτές τις συμφωνίες, εδώ βλέπεις οι πολιτικοί σε ένα μήνα έχουν γίνει 32.000 κουλουτούρες. Το ότι το αποδέχεσαι δεν σημαίνει ότι θα σου αρέσει κιόλας όμως, κύριε Κατσιόν. Μα δεν το αποδέχομαι ότι έχω τη λογική να πάω σε άρμα. Ναι. Έτσι, έτσι είναι το παιχνίδι. Ή μπες μες στο παιχνίδι και ουσιαστικά όταν μπαίνεις σε ένα άρμα υποθετικά, πας για να προστατεύεις αυτό που επενδύσεις και όταν θα πας. Ξέρετε τι έχουμε... Δεν πάει να κάνει ένα συμφωνία και να παίζει ναι. Ξέρετε να τι... πίνει μαζί καφέ με έναν άνθρωπο. Ξέρετε τι έχουμε χάσει στο ποδόσφαιρο, κύριε Κατσιανούνη, και γενικότερα τα τελευταία χρόνια την ηθική έχουμε χάσει στο ποδόσφαιρο. Την ηθική. Καλά, όταν αυτοί που το διαφεντεύουν είναι ανήθικοι. Να σας πω κάτι, την ηθική την έχουμε χάσει ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας, έτσι. Καλά, τότε ψάχνουμε. Εδώ βλέπουμε στη Βουλή τι γίνεται κάθε μέρα, παιδιά. Αυτοί που λέγανε ψηφίστε ναι, ξεφωνίζαν την κυβέρνηση. Ο κ. Παρουφάκης χθες ψήφισε όχι, δηλαδή. Εντάξει. Τι ψάχνουμε αύριο. Για πράγματα που προσπαθούσε να τα περάσει αυτό, τώρα έρχεται και λέει όχι. Δηλαδή, τι μου λέτε. Καλά, μόνο αυτό είναι. Εδώ, χθες, όσοι ξεφωνίζαν την κυβέρνηση ψηφίζαν ναι, και όσοι λέγανε στηρίζουμε την κυβέρνηση ψηφίζαν όχι. Μετά ξεπέρασαν και τον Άρη αυτοί. Γιατί μέχρι τώρα νόμιζα ότι ο Άρης είναι το παράδειγμα, αλλά τον ξεπέρασαν. Ξεπέρασαν και τον Άρη. Λοιπόν, και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά κάποια πράγματα πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν. Δεν μπορεί να είναι κρυμμένα στα ντουλάπια. Ξέρουμε πράγματα, ξέρουμε καταστάσεις. Όχι, κοιτάξτε, έχει, πολλά από αυτά που έχετε πει τα έχουμε αναφέρει κι εμείς. Είναι ξεκάθαρη η παραταγώδης αγωνιστική αποτυχία. Λόγω και των υποχρεώσεων που έχουν, δεν έχουν κάθε μέρα την εκπομπή σου, έτσι. Ναι. Που θα έπρεπε, γιατί είναι Ευαγγέλιο η εκπομπή σου, έτσι. Οι γραμμές σου και η συμπεριφορά σου είναι. Καλά τα λέτε, μπράβο! Όχι, είναι κάτι που το πιστεύω. Εδώ μεταξύ, για όσους δεν το ξέρουν, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Έχουμε να μιλήσουμε πάνω από τότε που έφυγα από την ομάδα. Που είχαμε την κόντρα πάνω στα γραφεία. Δύο χρόνια. Πολύ πιθανόν. Με τον Αλέξη μιλάω πιο τακτικά. Ναι. Τι σχέση έχει αυτό όμως με το ότι πρέπει ο Άρης να πατήσει τα πόδια του. Αυτή είναι η ουσία. Πρέπει ο Άρης να πατήσει τα πόδια. Πρέπει ο Άρης να φύγει από την Τρίτη Εθνική. Να φύγει από τη Β' Εθνική. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτός. Μπορεί να μου δώσει και να σας πω κάτι. Ας πάρουμε μια απλή αναλογική. Κάνουμε αναλογική συζήτηση τώρα. Και λέμε. Ναι, ο Άρης θα πάει στη Β' Εθνική. Εντάξει, είναι σαν δεδομένο. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Κάλλας έχει την ικανότητα στη Β' Εθνική να αντιμετωπίσει τους καρχαρίες του ελληνικού ποδοσφαίρου και να παρακάμψει πράγματα και καταστάσεις. Λέτε, εντάξει, αυτό που λένε πολλοί δηλαδή. Ότι λέτε αυτό που λένε αρκετοί, ότι επειδή δεν μπόρεσε στην Τρίτη Εθνική και ο Πανσεραϊκός, γιατί είδαμε απίστευτα φαινόμενα και μάλιστα το λαμπαουτάρι θα βγάζε προς τα έξω, με διαιτητές να ορίζονται τη μία Κυριακή και την άλλη και να παίζουν 6 συνεχόμενα παιχνίδια του Πανσεραϊκού, δύο ίδιοι διαιτητές. Λέτε λοιπόν ότι δεν μπορεί να το καταφέρει ούτε στη Β' Εθνική αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτή είναι η αντίληψη με αυτό που έχω δει. Μάλιστα. Ξεκάθαρα πράγματα. Να δοκιμάζουμε κάτι άλλο. Και σας λέω, δεν κολλάω στον κύριο Αρβανιτήρη. Ας έρθει ο κύριος Σταλτήρης θα το κάνει. Ο ικανός, αυτός που θα έχει την οικονομική δυνατότητα. Αυτός που θα είναι και μέσα στα κέντρα αποφάσεων. Τι να κάνουμε τώρα. Μεγάλη δηλαδή. Κουβέντα. Τα κέντρα αποφάσεων, μεγάλη κουβέντα. Να αφήσουμε δηλαδή τον Άρη να τον αφήσουμε έρμεο κάποιων ανθρώπων. Ναι, και επειδή μιλάμε για τον κύριο Αρβανιτίδη, γιατί με αυτή την πρόταση συνδέεστε κι εσείς, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορείτε στην περιοχή Χαριλάου χρόνια τώρα και συγχρονίζεστε με αρκετούς Αγιάνους, προφανώς έχετε αντιληφθεί βέβαια, κύριε Κατσιαόνη, και ότι το όνομα Αρβανιτίδης δεν κάνει και το τρελό γκέλ στον κόσμο του Άρη, δεν είναι. Άρα θα πρέπει και ο ίδιος ο Αρβανιτίδης να πείσει από την πρώτη μέρα με πράξεις, ναι, για τις προθέσεις. Για να πείσει αυτό που λέτε, πρέπει ουσιαστικά να πάρει το δικαίωμα από το σώμα τη Δευτέρα και από τον ΑΣΥΜΑ να διοικήσει τον Άρη, έτσι. Ναι, μετά ναι. Είμαστε όλοι εκεί για να κάνουμε κριτική σε όλους. Όταν εμπλεκόμαστε και όταν μπαίνουμε και θέλουμε να ολοκληρωθούμε μέσα από τον Άρη, είμαστε προετοιμασμένοι να πάμε και κριτική, έτσι. Μάλιστα. Αλλά πώς μπορούμε να το πούμε αυτό χωρίς να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει το όλο σύστημα. Καλά, αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας. Δεν είναι. Μελλοντολόγος δεν είναι κανένας. Είναι εικασίες. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Β' Εθνική είναι πιο δύσκολη κατηγορία. Έτσι. Έχει να κάνει με πιο μεγάλα σωματεία, με πιο μεγάλα κλαμπ.
και θα είναι ένας πολύ σκληρός αγώνας για να μπορέσει ο Άρης να ανταποκριθεί. Αν μπορέσει η πλευρά του κ. Αρβανιτίδη να παρουσιάσει ένα αγωνιστικό σύνολο και μια ομάδα που να έχει αξιοπρέπεια και να βάλει τις βάσεις να πάμε του χρόνου Super League, ευχής έργος είναι για όλους τους Αριανούς. Αν μπορεί να το κάνει ο κ. Κάλλας με ό,τι συνεπάγεται και με όλο αυτό που μας έχει δείξει αυτό το διάστημα, ας το κάνει αυτός. Εμείς είμαστε υποστηρικτές πάνω το καλό του Άρη. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε αυτήν την ερώτηση, δεν αφορά εσάς. Ο 616 λέει, είμαι παλιότερος, λέει, έχω δει, λέει, εκτός από τον Κατσιαούνη και Μποϊκογλου και Γάκη και το Λούδι και με όλο το σεβασμό, λέει, που του έχω, του Αλέκου, για τον Αρβανιτίδη έχω αμφιβολίες, λέει ο φίλος ο 616, γιατί το όνομά του, λέει, μπλέκεται σε πολλά παιχνίδια της Βέρειας που χαρακτηρίστηκαν χειραγωγημένα. Τώρα, εγώ το ρωτάω. 616, είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί σου στην αντίληψη και στα πράγματα. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που δεν έχουν σχέση με αυτό το κομμάτι. Είναι ο Νίκος Αρβανιτίδης μπροστά, που είναι γνωστός Αριανός, έτσι τον ξέρουν όλοι, και δεν μπορώ να μπω στη λογική του κυρίου Ζήνδρου. Sorry Γιούρι, ξέρεις ότι σε αγαπάω και σε σέβομαι πάρα πολύ σαν άνθρωπο και σε εκτιμάω αφάνταστα, έτσι. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο χαρισματικές προσωπικότητες που περάσαν ποτέ από τον Άρη, να βγαίνει σε εφημερίδα της πόλης και να λέει ο Νίκος, ο Αρβανιτίδης είναι παοξής. Εσείς πως οι δημοσιογράφοι ξέρετε τι ακριβώς είναι ο Νίκος Αρβανιτίδης. Με ταξίδια στην Ευρώπη, με σουίτες στο Κλεάνθης Βικελίδης και με κασκόλ κρεμασμένα να κυκλοφορεί στη Βέρεια. Το έχουμε πει, επειδή είδατε δεν ακούει την εκπομπή, το έχουμε πει για τον Νίκο. Εντάξει, και μαζί έχουμε ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Έτσι ακριβώς. Χρειάζεται κάποια στιγμή κάποια πράγματα και να μπορώ να σου πω, μπορώ να σου πω και για τους άλλους ανθρώπους. Όσοι γνωρίζουν, εντάξει, και είχαν και μια πιο κοντά επαφή στην ομάδα, ξέρουν και τους άλλους ανθρώπους που είναι μαζί του. Ότι είναι Αριανοί δηλαδή. Και είναι και πολύ εύκολο να το δει. Τα προφίλ του στα Facebook να δει μόνο, που καταλαβαίνεις πάρα πολλά δεν από εκεί. Εμείς που, που το έχουμε, όχι τώρα που ενδιαφέρθηκαν για τον Άρη, τους βλέπεις σε εκδρομές το 10, το 9, το 8. Εντάξει. Βέβαια, το ότι είναι κάποιος Αριανός δεν σημαίνει ότι είναι και ικανός παράγοντας. Γιατί μην ξεχνάμε. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Από Αριανούς την πάθαμε. Αλλά δεν μπορούμε να προστάψουμε όμως και πράγματα διαφορετικά από αυτό που υπάρχει στη λογική ότι είναι Άρης κάποιος, έτσι. Ότι είναι ένθερμος υποστηριχτής. Δεν είμαι ποτέ Ηράκλης. Ότι είναι ένθερμος υποστηριχτής ο Νίκος Αρβανιτίδης του Άρη. Και να πούμε και ένα πράγμα ακόμα. Στο Βέρι Άρη στο 3-1 ήταν καθοριστική τότε η συμβολή του. Φαντάζομαι η συμβολή του στις εξελίξεις που γίνανε. Εκεί για να μην διακοπεί το παιχνίδι. Ναι, είχε κατέβει και στα πόδια. Επειδή ήμουν εκεί και τάζησα, έτσι. Όχι μόνο του Νίκου και του ιδίου του Αρβανιτίδη του Γιώργου, έτσι. Κατά κόρον όλοι οι Αριανοί είπαν ότι συμπεριφορά ήταν άσο και θα μπορούσαμε να μπούμε σε περιπέτειες ακόμα χειρότερες και να έχουμε φάει με δυνισμό με την εισβολή του κόσμου. Τα συμφέροντα της ομάδας του εξυπηρετούσε τότε ο κύριος Αρβανιτίδης ο μπαμπάς, αλλά άλλο να λέμε ότι ο Νίκος Αρβανιτίδης πάω εντάξει τώρα. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε κάποια πράγματα. Είναι δεδομένα και έχουν καταγραφεί από την ιστορία. Ο άνθρωπος τον έχω δει εγώ σε πόσες στο εξωτερικό, σε πόσες αποστολές με δεν τον Κασκόλ. Το θέμα, αυτό τώρα, δεν το θέμα αυτό, είναι πόσο ικανός είναι ως παράγοντας, όχι αν είναι Άρης. Γιατί είναι και εντελώς άπειρος, κύριε Καραθιώνη, και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Γιατί είναι μόλις 27 ετών. Δεν έχει εμπειρία. Να το πω εγώ, έχει τον μπαμπά όμως που είναι από δίπλα. Εντάξει. Σας είπα σε διοικογενειακή συζήτηση, ρε Χρήστα, ότι μπορεί να έχουν μια κοινή λογική δικιά τους, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το ξέρω ακριβώς αυτό το κομμάτι, πώς μπορεί να γίνει. Θεωρώ λοιπόν, και κάποια στιγμή, ο κύριος Αρβανιτίδης, ξέρετε από την υπόθεση με το αυτό, έχει μια θετική απόφαση, έτσι. Σε για τη Βέρεια, μπορεί να γίνει. Ορίστε. Για τη Βέρεια. Ναι, ναι. Mm-hmm. Σε 2-3 μήνες μπορεί να γίνει άρση της απογόρευσης στην ανασχόληση με το ποδόσφαιρο. Έτσι. Μπορεί αυτό κάτι να σημαίνει. Μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Εμείς μένουμε στο τώρα. Ό,τι είναι ο γιος μπροστά με μια πλειάδα ανθρώπων που μπορούν να λειτουργήσουν τον Άρη σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Υπάρχουν τα χέρια, υπάρχει οικονομική άνεση με τα λεγόμενα των ανθρώπων για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και πιο ξεκάθαρο. Όχι, νομίζω και ξεκάθαρο. Και να σας πω και κάτι. Αυτά που ευαγγελίζονται και λένε θα κάνω αθλητικά κέντρα και κάποιες προετοιμασίες με διευθυντές marketing που θα έρθει ο κύριος Κάλλας να μας παρουσιάσει. Και να μας πει ότι θα κάνω το κλειάν της Βικελίδης έτσι. Για να παίζω πού κύριε Κάλλας, για να παίζω πού. Έτσι. Καλά, δεν είναι κακό. Καλά, τώρα εντάξει, έτσι πρέπει να λειτουργεί μια. Αυτά για μας είναι αυτονόητα. Φυσικά και το ρίσκο θα βελτιωθεί σαν αθλητικός χώρος. Έτσι. Φυσικά και θα έχουμε αρεστεί σχέσεις ό,τι αφορά τον ΑΣΥΓΜΑ και τα υπόλοιπα τμήματα του αυτό. Φυσικά θα πάρουμε διόρροφο λεωφορείο. Όπως ρεματιζόμαστε για να μπορεί να κυκλοφορεί ο Άρης με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την περηφάνεια μέσα στην πόλη.
Αυτά είναι τα αυτονόητα που μπορεί να γίνουν όταν κάποιος σκέφτεται σοβαρά να διοικήσει το σύλλογο. Με το λεωφορείο σας το κόλλησε ο Ζαμπέτας τώρα αυτό σίγουρα. Γιατί είχε κάνει μεγάλο αγώνα για το λεωφορείο και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Εντάξει, για το λεωφορείο. Κάτι λεωφορείο είναι και το 30 που είναι 170 χρονών. Έτσι. Λεωφορείο είναι και ένα τριώροφο που πάει Αθήνα Θεσσαλονίκη σε 2,5 ώρες. Μην τρελαθούμε τώρα, εντάξει. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, φυσικά ορωματιζόμαστε πράγματα στο σύλλογο. Και δεν είμαι εγώ αυτός που θα βγω να τα υποστηρίξω. Θα βγει κάποια στιγμή η πλευρά του Νίκου Ταρβανιτή και θα πει τα σχέδιά τους και τα πλάνα τους. Αλλά εγώ πραγματικά πιο πολύ μιλάω σαν Αριανός. Έτσι. Και όλα αυτά που γίνανε όλο αυτό το διάστημα στον Άρη με έχουν ενοχλήσει αφάνταστα. Νομίζω δεν αυτό έχω πιστοσύνη, το κατάλαβε ο καθένας. Ορίστε. Νομίζω αυτό το κατάλαβε λέω ο καθένας που σας ακούει. Έτσι ακριβώς πραγματικά. Και να σας πω κάτι. Δεν υποστηρίζω Αρβανιτίδη με τη λογική και το φάσμα το ότι ξέρεις είναι ο ιδανικός τρόπος ή ο ιδανικός άνθρωπος ή η ιδανική λύση το να πάρει. Α, πάρουμε τα δεδομένα και τα βάζουμε σε μια ζυγαριά που έχει πάνω το σήμα του Άρη και λέμε τα βάζουμε στη μέση και ζυγίζουμε πράγματα και καταστάσεις. Ποιος είναι ο πιο ικανός? Αυτό θα το κρίνει το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι ακριβώς. και απευθύνουμε και στο σώμα και στους ανθρώπους που αυτούν να ψηφίσουν και που πιθανόν είναι ή με τον κύριο Κάλλας ή με τον κύριο Καρατσίδη, να βάλω σε μια ζυγαριά. Αν το συνέστημά τους και λογική γέρνει πέραντι το ένα, να πάνε να ψηφίσει τον κατάλληλο άνθρωπο που πιστεύει αυτός. Αλλά πιστεύω ότι η ζυγαριά κλείνει υπέρ του κυρίου Αρβανικίδη. Να κάνω τρίπλα. Με όλα αυτά που είδαμε την περσινή χρονιά. Να κάνω τρίπλα. Με Αναστόπουλο προπονητή. Τι είναι αυτό τώρα που λέω. Σάφι σάφωνο, είδες. Μην τι νομίζεις, δεν μαθαίνουμε εμείς δεξιά-αριστερά. Αυτή ήταν τρύπα σαν το Τσιφόπουλο. Έπρεπε να κάνεις πιο έξυπνη τρύπα σαν το Χατζηπαναγή. Δεν γίνεται, γιατί έπεσε στον Ηρακλή. Λόγω κιλών. Ίσα-ίσα. Ο Χατζηπαναγής είναι πιο βαρύς από το Τσιφόπουλο. Ο Γιάννης είναι φιγουρίνη. Όχι, υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι είναι ένα από τα θέλω. Αυτό που λέω είναι το πιστεύω μου. Οι Αριανοί που θα πάνε να ψηφίσουν τη Δευτέρα να τα βάλουν τα πράγματα στη μια ζυγαριά. Αν πιστεύουν λοιπόν ότι ο κύριος Κάλλας με τον αδερφό του και με όλα αυτά που ζήσαμε την περίσχρονη χρονιά είναι ικανοί να πάρουν τον Άρη στη Β' Αθνική, γιατί θεωρώ δεδομένο ότι ο Άρης πάει στη Β' Αθνική, και τον οδηγεί στο σαλόνι τη Super League, ας ψηφίσουν Καλατζίδη ή Κάλλας. Αν πιστεύουν λοιπόν ότι το καινούριο ή αυτό που μας δίνει όλη η ιστορία και όλη η διαδικασία μέσω του νόμου του Αρβανιτίδη να είναι η ζυγαριά από την άλλη πλευρά, να πάει ψηφίσει Αρβανιτίδη. Ξεκάθαρα πράγματα. Μην μπερδευόμαστε. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Δεν θέλω να μας πείτε αν ο Αναστόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Αρβανιτίδη. Ξανά κολλάτε με ονόματα, κύριε Αρβανιτίδη. Όχι. Απλά επειδή εσείς είχατε μιλήσει μαζί του και στο παρελθόν, αν τον θεωρείτε ως τεχνικό ικανό. Όχι, δεν λέω για συμφωνία με τον Άρη. Αν θεωρείτε ότι ο Αλενατόρο, όπως τον λέμε εμείς, είναι ένας άνθρωπος από αυτούς που θα θέλατε να συνεργαστείτε. Ως Κατσιάωνης τώρα λέω, έτσι. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. ο Αναστόπουλος έχει δικιά του πορεία. Όσοι ασχολούνται με τον ποδόσφαιρο πρέπει να έχουν και κρίση να καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα. Έτσι. Κάποια στιγμή πέρασε από τον Άρη, τη χρονιά που τον θέλαμε με τη διοίκηση Λαμπριάκου Στεφανίδη Ζαμπέτα, τον κάναμε επίσημη πρώτη στα γραφεία της ΠΑΕ, έτσι, και αρνήθηκε να έρθει στον Άρη. Φοβήθηκε το κόστος ότι ο Άρης δεν θα έχει καλή αγωνιστική εικόνα και το υλικό του είναι ανυπαρκές. Ψιλοδικαιώθηκε. Έκανε την πορεία σαν προπονητής της ομάδας. Ο κόσμος ξέρει τι μπορεί να κάνει ο Νίκος Αναστόπουλος. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει ο Άρης να βρει το δρόμο του. Από Δευτέρα είτε θα λέγεται δηλαδή προπονητής Αναστόπουλος, είτε θα λέγεται Τσαλτίδης, είτε θα λέγεται Τσιφόπουλος, δεν έχει καμιά σημασία. Πιστεύω όμως είμαστε σε καλό δρόμο, έτσι. Έχουν γίνει συζητήσεις, δεν μπορώ να πω ονόματα. Τον Τσιφόπουλο το είπατε δύο φορές πάντως, τον Τσιφόπουλο. Δεν είναι του λόγου. Μπορώ να πω Κούις, μπορώ να πω Ζήντρος, μπορώ να πω Ανανιάδης, μπορώ να πω Καπερνέκας. Υπάρχουν χιλιάδες ονόματα. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Όχι, θα είναι καλό, όντως και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τιμήσει τη φανέλα του Άρη να τους τιμήσει και ο Άρης με εκμετάλλευση εντός εισαγωγικών των ικανότητών τους. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Περάσανε πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την οικογένεια του Άρη. Άλλοι δημιούργησαν θετική εικόνα στον κόσμο, άλλοι αρνητική, έτσι. Αλλά επί το πλείστον, οι άνθρωποι που πλησιώνουν αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι μέσα από την οικογένεια, έτσι. Ένας άνθρωπος που είναι
μεγαλωμένος μέσα στην οικογένεια του Άρη, έχει άλλη αντίληψη πραγμάτων. Κάποιοι που έρχονται περιστασιακά και έρχονται και φεύγουν, έρχονται και φεύγουν, έτσι, το βλέπουν με άλλη διάσταση το θέμα. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε ανθρώπους που κάθε κίνηση που θα γίνει μέσα στον Άρη να έχει το δικό του ενδιαφέρον και το δικό του πόνο ή χαρά. Και πάνω απ' όλα να είναι αληθινά όλα αυτά που γίνονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κύριε Κατσιόνι. Καλημέρα. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα. Και εύχομαι ο κόσμος του Άρη να ψηφίσει ήρεμα και με λογική και με σύνεση και με τη ζυγαριά στα χέρια του. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.